Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Δείγματα προόδου στη διαπραγμάτευση για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, μετά και την παραμονή των θεσμών στην Αθήνα. Σήμερα και το Euro Working Group, στο οποίο θα αξιολογηθούν τα όποια αποτελέσματα. Μαζί μας ο Γιώργος Ευγενίδης, πολιτικός συντάκτης του Insider.gr. Γιώργο, καλησπέρα. Τέτα, καλησπέρα. Πράγματι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία και από κυβερνητικούς κύκλους για την πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί αυτές τις ημέρες στο Hilton. Πατάμε σε δύο θέματα και εκεί βγαίνει το συμπέρασμα για την πρόοδο. Είναι ότι έχει κλείσει το ζήτημα για το δημοσιονομικό κενό του 2018, αλλά έχει υπάρξει από χτες και μια συμφωνία για το πλαίσιο του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Μέχρι εκεί όμως είναι η πρόοδος. Είναι θετικό, σύμφωνα με την ανάλυση κυβερνητικών κύκλων, ότι η διαδικασία εξελίσσεται, ότι οι θεσμοί και η κυβέρνηση παραμένουν στο Hilton και συνεχίζουν τη διαπραγμάτευση, και έτσι και σήμερα στη συνεδρίαση του Euro Working Group δεν θα είναι με φυσική παρουσία, θα είναι μέσω τηλεδιάσκεψης από την Αθήνα. Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχουν ακόμα πολλά και σημαντικά ανοιχτά μέτωπα σε τρία βασικά ζητήματα. Αρχικά στα εργασιακά, μένει να δούμε αν τα εργασιακά θα είναι μέρος του staff level agreement όπως θέλει να είναι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μάλλον θέλει να σπρωχτούν εκτός του staff level agreement. Οι δανειστές επιμένουν ότι πρέπει κάτι να γίνει και εκεί. Και πρέπει σαφέστατα να δούμε και τι θα γίνει με τις παρεμβάσεις στην συνταξιοδοτική δαπάνη και με την παρέμβαση στο αφορολόγητο. Ακόμα είναι ανοιχτό το ύψος της παρέμβασης. Αν δηλαδή θα είναι 2% του ΑΕΠ, η κυβέρνηση λέει ότι με βάση την απόδοση των δημοσιονομικών στοιχείων του 2016 και το πλεόνασμα το οποίο φαίνεται να είναι στο ύψος του 3%, μπορεί η συνολική δημοσιονομική επίπτωση από τα νέα μέτρα να είναι μικρότερη. Μένει να το δούμε όμως. Τώρα, υπάρχει και μια αποκλίνουσα εκτίμηση ως προς το πότε μπορεί να κλείσει το staff level agreement. Η κυβέρνηση λέει ότι με γνώμονα την πρόοδο που έχει ήδη συντελεστεί και με δεδομένο ότι οι θεσμοί παραμένουν εδώ, μπορούμε να έχουμε κλείσει ως τις 20 Μαρτίου. Νομίζω ότι οι κοινοτικές πηγές είναι λίγο πιο επιφυλακτικές, λένε ότι πρέπει να γίνει αρκετή δουλειά ακόμα και ότι η κυβέρνηση πρέπει να αγγίξει κόκκινες γραμμές της στα τρία ζητήματα τα οποία προαναφέραμε, έτσι ώστε να υπάρχει staff level agreement στις 7 Απριλίου, στο Eurogroup της 7ης Απριλίου. Και αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι είτε έχουμε στις 20 Μαρτίου, είτε έχουμε στις 7 Απριλίου το Staff Level Agreement, το συνολικό πακέτο της συμφωνίας παραπέμπεται σε κάθε περίπτωση για το τέλος Μαΐου, για το Eurogroup στις 22 Μαΐου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κατάσταση της οικονομίας. Πρέπει όμως να πούμε ένα βασικό στοιχείο το οποίο δίνει όθηση στην πορεία της διαπραγμάτευσης. Τα στοιχεία για την ύφεση έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους κυβερνητικούς επιτελείς, χτύπησαν πολύ δυνατά καμπανάκια στο Μέγαρο Μαξίμου και ήταν επί της ουσίας αυτός ο καθοριστικός παράγοντας που οδηγεί τους κυβερνώντες στο να τρέχουν να κλείσουν όσα περισσότερα μέτωπα γίνεται, όσο το δυνατόν πιο σύντομα.